Φίλες και φίλοι, χαίρετε! Αυτό είναι το πρώτο βίντεο μια σειρά από βίντεο που σας έχω υποσχεθεί και θα εκπληρώσω την υπόσχεσή μου σύντο χρόνο. Σας έχω υποσχεθεί να φτιάξουμε μια σειρά από βίντεο ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης για εφήβους και ενήλικες. Όπως σας είπα και στο live το γενεθλείο μου στις 4 του Μάη το 2023, το έχω στο μυαλό μου. Είναι το επόμενο project που θα βάλω σε εφαρμογή σε κανένα μήνα περίπου. Αλλά σήμερα μου ήρθε ένα ερώτημα, το οποίο δεν νικούτη για ένα εισαγωγικό βίντεο για αυτό το playlist, το καινούριο, που θα το ονομάσουμε ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Λοιπόν, κάτω από το βίντεο το οποίο έχει τίτλο «Σκέψεις για έφηβες νεαρές και μεγαλύτερες γυναίκες, καριέρα, γάμος, οικογένεια και προσωπική ζωή», μία φίλη έχει κάνει, έχει θέσει, έχει γράψει ένα πολύ εύστοχο ερώτημα. Θα ήθελα να θίξω κάτι άσχετο με το σημερινό συγκεκριμένο θέμα που όμως αφορά στο σεξ. Φίλη, δεν είναι καθόλου άσχετο το ερώτημα σου με το θέμα του βίντεο εκείνου, και για να δείτε ξανά το βίντεο όσοι το ξεχάσατε ή να το δείτε όσοι δεν το είδατε, θα βάλω το link αυτού του βίντεο στην περιγραφή του συγκεκριμένου βίντεο που βλέπετε τώρα. Αν πάτε στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε το σύνδεσμο για να δείτε εκείνο το βίντεο. Συχνά λέει φίλοι, διαβάζω για ανθρώπους που παραπονιούνται στο ίντερνετ και ζητάνε συμβουλές από τον κόσμο επειδή δεν υπάρχει τέριασμα στο σεξουαλικό κομμάτι της σχέσης τους. Με διλήμματα του τύπου, το κάνουμε μόνο σε μια στάση και εγώ βαριέμαι και λοιπά. Εγώ το βρίσκω κάπως επιφανειακό όλο αυτό, σαν ένα δίλημα του τύπου, δεν μου γυρεύει το παστίτσιο όπως μου αρέσει να το χωρίσω. Και εκεί φωλιάζει ο προβληματισμός μου. Μήπως έχω δίκιο που το βλέπω έτσι ή χάνω κάτι στο οποίο χρειάζομαι βοήθεια. Αν μπορούσατε με τη σειρά σας να θίξετε και εσείς αυτό τον προβληματισμό σε κάποιο βίντεο θα ήμουν ευγνώμων. Εγώ είμαι ευγνώμων για το ερώτημα που έχεις κάνει. Λοιπόν, είπαμε ότι τα βίντεο αυτά που θα μπουν σε αυτό το συγκεκριμένο playlist θα αφορούν στη ψυχοσυναισθηματική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για κάποια θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης που θίγονται σε βιβλία βιολογίας και θίγονται εξαίρετα, αλλά θα μιλήσουμε και για τους ψυχοσυναισθηματικούς παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το πώς ένας άνθρωπος και βλέπει το σεξ, βλέπει το σώμα του και το σεξ και βλέπει τη θέση του μέσα σε μια σεξουαλική ερωτική σχέση. Καταρχάς θέλω να πω ότι εάν έχουμε δυσκολίες με το σύντροφό μας και δεν μας ικανοποιεί η σεξουαλική μας ζωή, καλύτερα από το να αποστάρουμε ερωτήσεις σε διάφορα φόρουμ στο διαδίκτυο, σε διάφορα φόρα στο διαδίκτυο, καλύτερα, να πάρουμε εξειδικευμένη και εξατομικευμένη βοήθεια από κοντά, από έναν ειδικό ψυχικής υγείας, ο οποίος να εξειδικεύεται σε θέματα σεξουαλικής θεραπείας. Δεν μπαίνουμε στο διαδίκτυο να γκουγκλάρουμε μόνοι μας και να ρωτήσουμε τον Dr. Google να μας πει αν έχουμε πρόβλημα ή όχι και δεν ρωτάμε άλλους συνανθρώπους μας να μας πούν τι να κάνουμε με τα προβλήματα της σχέσης μας, είτε τα συναισθηματικά, είτε τα σεξουαλικά και τα ψυχοσεξουαλικά. Λοιπόν, η γυναίκα, όπως και ο άντρας, έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν το σεξ. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε δικαίωμα να απολαμβάνουμε το σεξ το σεξ δεν είναι απλώς αναπαραγωγικό. Το σεξ γίνεται πρωτίστως και κυρίως για να μας προσφέρει απόλαυση, για να μας προσφέρει χαρά. Το σεξ είναι το πεγνίδι των ενηλίκων. Λόγω όμως του ότι ζούμε σε μια κοινωνία που είναι ακόμη κάπως πατριαρχική. Υπάρχουν στοιχεία πατριαρχία στην κοινωνία μας. Παρόλο που η πατριαρχία πνέει τα λίσθια και είναι καιρός να βρούμε ένα νέο διαφορετικό κοινωνικό σύστημα περιεχτικό στο οποίο να μην μπαίνουν οι άντρες σε υψηλότερη θέση από τις γυναίκες ούτε και οι γυναίκες σε υψηλότερη θέση από τους άντρες ένα κοινωνικό σύστημα στο οποίο το φίλο σου να μην παίζει ρόλο στα δικαιώματα που έχεις ως άνθρωπος, το φίλο σου να μην παίζει ρόλο στο πώς θα σε διαχειριστεί η κοινωνία, το φίλο σου να μην παίζει ρόλο ώστε να δέχεσαι πλήση εγκεφάλου η οποία να σου καταρακώνει την αυτοεκτίμηση σου και να σου δίνει το μήνυμα πως εσύ δεν έχεις δικαίωμα να χαίρεσαι και έχεις μόνο δεν έχεις δικαίωματα, έχεις μόνο μέχρι να αλλάξει η κοινωνία μας που εύχομαι κάποια στιγμή να γίνει πιο περιεχτική και πιο ισότιμη και να φτάσουμε σε ένα σύστημα συγκυβέρνησης ανδρών και γυναικών, να μην είναι ούτε μητριαρχία ούτε πατριαρχία, μέχρι τότε εξακολουθούμε να επηρεαζόμαστε από τις αφηγήσει της κοινωνίας, της θρησκείας, της λαϊκής κουλτούρας και της pop κουλτούρας. Δηλαδή, Έχουμε ακούσει όλες οι γυναίκες πολλές φορές να λένε ότι η γυναίκα έχει σκοπό στη ζωή της να παντρευτεί και να γίνει μάνα. Ότι ο πιο ευγενή σκοπός την ύπαρξη της ζωής μιας γυναίκας είναι να τεκνοποιήσει, είναι να γεννοβολήσει. Έχουμε ακούσει πολλές φορές ότι μια κοπέλα η οποία επιζητεί την ευχαρίστηση και την ειδονή μέσα από το σεξ είναι κοπέλα που δεν είναι καλών ηθών. Υπάρχουν απόψεις του στυλ ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να απολαμβάνουν τον έρωτα. Οι γυναίκες πρέπει να χρησιμοποιούν τον έρωτα και το σεξ. Να χρησιμοποιούν το σεξ ούτω ώστε να επιτύχουν κάποιους σκοπούς. Είτε να αποκτήσουν παιδιά, είτε να δεσμεύσουν έναν άνδρα προκειμένου να τις παντρευτεί και να έχουν ασφάλεια επίσης σε κάποιες άλλες κοινωνίες οι οποίες δεν είναι πολύ μακρινές στο σκεπτικό από τη δική μας ευνούχιζαν τις γυναίκες. Γνωρίζετε για το βάρβαρο εγκληματικό έθιμο της δεκτομή σε διάφορες αφρικανικές χώρες που όταν τα κοριτσάκια βρίσκονταν στην υπιακή ηλικία τους αφαιρούσαν την κλειτορίδα τους προκειμένου να μην έχουν ευχαρίστηση στο σεξ. Και με το σκεπτικό ότι έτσι η γυναίκα θα ήταν πιο υποταγμένη. Έτσι και στη δική μας κοινωνία, στη δική μας ελληνική παράδοση, στη δική μας Αγία Ελληνική οικογένεια, παραδοσιακά συντελείται μια μεταφορική κλειτοριδοεκτομή των γυναικών μεγαλώνουμε οι γυναίκες ή μεγαλώναμε θέλω να πιστεύω ότι πλέον συμβαίνει αυτό μεγαλώναμε οι γυναίκες χωρίς καμία πληροφόρηση γύρω από το σεξ και χωρίς καμία συγκεκριμένη πληροφόρηση για το δικαίωμα που έχουμε στη χαρά της σεξουαλικής συνέβρεσης το δικαίωμα που έχουμε στον οργασμό το δικαίωμα που έχουμε στην ευχαρίστηση που προκύπτει διαμέσου της σεξουαλικής πράξης, το δικαίωμα που έχουμε στις ενδορφίνες και στην οκυτοκίνη που εκκρίνονται από τον εγκέφαλο κατά τη διάρκεια μιας σεξουαλικής πράξης και κυρίως μετά τη σεξουαλική κορύφωση. Μετά τον οργασμό μας έχουν μάθει ότι το σεξ είναι κάτι βρώμικο, το σεξ είναι κάτι που ένα καλό κορίτσι δεν ασχολείται με αυτό, ότι μια καλή γυναίκα δεν έχει σεξουαλικέ ορμές και επιθυμίε, ότι μια σοβαρή γυναίκα, καλή γυναίκα εντό αγωγικών, σοβαρή γυναίκα εντό δεν μιλάει για το σεξ, δεν περιεργάζεται οτιδήποτε έχει να κάνει με το σεξ, δεν ασχολείται με το σώμα μα, δεν ασχολείται με το σώμα της, δεν εξερευνά το σώμα τη και δεν μαθαίνει πώ να λαμβάνει ευχαρίστηση από αυτή την τόσο σημαντική πράξη στη σχέση ενός ζευγαριού που είναι η σεξουαλική πράξη. Να μην συζητήσω καθόλου για το γεγονός ότι είναι εντελώς στιγματισμένο και θεωρείται εντελώς ακατάλληλο το σεξ χωρίς συνέστημα για μια γυναίκα. Και πώς υπάρχει η λανθασμένη πεποίθηση πως η βιολογία της γυναίκας είναι φτιαγμένη έτσι ώστε να μην μπορεί να έχει σεξ χωρίς συναισθήματα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που οι άνδρες μπορούν να έχουν σεξ χωρίς συναισθήματα, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και οι γυναίκες μπορούν να έχουν σεξ χωρίς συναισθήματα. και αυτό το γνωρίζουμε από τις μελέτες και τα ευρήματα των ιστορικών ανθρωπολόγων οι οποίοι λένε ότι στις πρωτόγονες κοινωνίες οι οποίες ήταν μητριαρχικές και τα παιδιά δεν γνώριζαν τον πατέρα τους αλλά τη μητέρα τους, οι πρωτόγονες γυναίκες έκαναν αρκετές φορές σεξ μέσα στη μέρα, περισσότερες φορές από ότι οι πρωτόγονοι άνδρες με διαφορετικούς παρτενέρ κάθε φορά. Όλο αυτό γινόταν σε μια μακρινή εποχή, την πρωτόγονη εποχή, προτού εξελιχθεί ο πολιτισμός, η επιστήμη και προτού οι άνθρωποι υιοθετήσουν το μοντέλο του ζευγαριού, το μοντέλο του ρομαντικού έρωτα. Το σώμα μας όσων είμαστε γεννημένοι τώρα και όσοι γεννιούνται τώρα, ελάχιστα διαφέρει γενετικά, απειροελάχιστα διαφέρει γενετικά από το σώμα των πρωτόγονων ανθρώπων. Άρα, το σώμα μιας γυναίκας σύγχρονης έχει τις ίδιες δυνατότητες που έχει το σώμα μιας γυναίκας πρωτόγονης. Και εφόσον οι πρωτόγονες γυναίκες μπορούσαν μια χαρά να έχουν σεξ χωρίς συνέστημα, γιατί ακριβώς τότε όλοι έκαναν σεξ χωρίς συνέστημα, δεν υπήρχε η έννοια του ζευγαριού, δεν υπήρχε η έννοια της ρομαντικής αγάπης, δεν ήταν ταμπού το να κάνει ελεύθερα σεξ, έτσι και σήμερα μία γυναίκα μπορεί εξίσου Όπω μπορεί ένα άνδρα να κάνει σεξ χωρί συνέστημα. Λέγοντα αυτό, δεν το λέω για να προωθήσω την ιδέα ότι με βάση το σημερινό τρόπο ζωή και με βάση το πώ είναι δομημένη η κοινωνία μα, το πώ έχουμε μεγαλώσει, πώ έχουμε διαπαιδαγωγηθεί ότι είναι καλή ιδέα να επιλύσουμε το οποιαδήποτε ψυχικά, συναισθηματικά και σεξουαλικά μας προβλήματα με το να επιδοθούμε σε σεξ χωρίς συνέστημα με αγνώστους ανθρώπους διάφορους και πολλούς, πολλούς και διάφορους μέσα στη μέρα. Δεν είναι αυτό που εισηγούμε. Απλώς τονίζω το γεγονός ότι η πεποίθηση το στερεότυπο, η προκατάληψη που λέει ότι η γυναίκα δεν είναι ικανή να έχει σεξ χωρίς συνέστημα, ότι δεν ισχύει από την πλευρά της γενετικής, από την πλευρά της ιστορικής ανθρωπολογίας, από την πλευρά της σωματικής λειτουργικότητας. Δεν είναι όμως μόνο το σώμα μας που έχουμε το οποίο είναι πρωτόγονο. Έχουμε και το μυαλό μας, τη λογική μας, τις αναμνήσεις μας, την κρίση μας, τα οποία είναι εξαιρετικά επηρεασμένα από τις κοινωνικές αφηγήσεις και τις οικογενειακές αφηγήσεις μέσα στις οποίες μεγαλώσαμε. Έτσι δυστυχώς πάρα πολλές γυναίκες, όπως και άνδρες, όχι μόνο γυναίκες, και πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν ετεροφιλοφιλικό ή και ομοφιλοφιλικό ερωτικό προσανατολισμό, μεγαλώνουν νιώθοντας ενοχές για οποιασδήποτε σεξουαλικές επιθυμίες έχουν και νιώθοντας ότι δεν έχουν κανένα Δικαίωμα στη σεξουαλική ευχαρίστηση. Υπάρχουν και αγόρια, τα οποία μεγαλώνουν μέσα σε οικογένειε συντηρητικέ, που συνήθω είναι οικογένειε που έχουν άμεση σχέση με τη θρησκεία, που επίση μεγαλώνουν με την κατήχηση ότι το σεξ εκτός γάμου είναι αμαρτία και ότι απαγορεύεται να κάνεις σεξ χωρίς να είσαι παντρεμένος. Οπότε και αυτά τα γόρια νιώθουν ενοχές για οποιαδήποτε σεξουαλική ενόρμηση έχουν, οποιαδήποτε σεξουαλική επιθυμία έχουν ή εάν προβούν σε οποιαδήποτε σεξουαλική πράξη. Η κοινωνία, οι αφηγήσει της κοινωνίας επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας, επηρεάζουν τη λειτουργικότητα μας, τη σωματική μας λειτουργικότητα. Επηρεάζουν και τα συναισθήματά μας. Είναι απαραίτητο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι έχουμε δεχθεί πλήση εγκεφάλου και οι άνδρες και οι γυναίκες μεγαλώνοντας στην κοινωνία που έχουμε μεγαλώσει στη σύγχρονη εποχή, έχουμε δεχθεί διάφορες πλήσεις εγκεφάλου, οι οποίες μας στερούν τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε τις άπειρες δυνατότητες που έχει αυτό το υπέροχο σώμα μας και αυτό το υπέροχο μυαλό μας. Το ανθρώπινο σώμα είναι εξοπλισμένο ώστε να μπορεί μετά την έναρξη της ύβης, της εφηβείας, να μπορεί να έχει σεξουαλική λειτουργία το πεδίο τα γεννιέται εξακολουθεί να εξελίσσεται. Δεν γεννιέται ένας ολοκληρωμένος ενήλικας ο οποίος είναι έτοιμος να μιλήσει, να περπατήσει, να κάνει δουλειές και ούτω καθεξής. Το ίδιο και όσον αφορά στις σεξουαλικές του λειτουργίες οι οποίες στη βιολογία ονομάζονται και αναπαραγωγικές λειτουργίες χρειάζεται ένα ικανό χρονικό διάστημα για να αναπτυχθούν τόσο τα όργανα τα οποία χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης, όσο και οι ορμόνες που τα κινητοποιούν και τα υποστηρίζουν. Ποια είναι τα σεξουαλικά όργανα. Το πρώτο και πιο σημαντικό σεξουαλικό όργανο είναι ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Και ο ανθρώπινος εγκέφαλος συνεχίζει να εξελίσσεται για τα κορίτσια μέχρι την ηλικία των 26 ετών και για τα αγόρια μέχρι την ηλικία των 28 ετών. Τελειώνει δηλαδή η ανάπτυξή του, τελειώνει δηλαδή η πρόσθεση νέων τμημάτων του ανθρωπίνου εγκεφάλου στα 26 για τα κορίτσια και στα 28 περίπου για τα αγόρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνουν 26 ετών τα κορίτσια για να μπορέσουν να έχουν σεξουαλική επαφή και τα αγόρια 28. Αυτό σημαίνει ότι από μία ηλικία και μετά ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να διαχειριστεί τις περιπλοκότητες που συνδέονται με το σεξ, όχι μόνο τις βιολογικές, αλλά και τις γνωστικές και τις συναισθηματικές. Γιατί όπως έχουμε πει προηγουμένως, υπάρχουν ένα σωρό απόψεις, ένα σωρό αφηγήσει τις οποίες μαζεύει σα σφουγγάρι το μυαλό των παιδιών, και το μυαλό των παιδιών είναι σφουγγάρι και το μυαλό των ενηλίκων είναι σφουγγάρι. Γιατί πολλές φορές με ρωτάτε αν τα παιδιά μαθαίνουν πιο γρήγορα ή επηρεάζονται περισσότερο από τους ενήλικες. Η αλήθεια είναι ότι και οι ενήλικες επηρεαζόμαστε από απόψεις που θα ακούσουμε και απόψεις που θα μας μπουν από το ένα αυτή και δεν θα μας βγουν από το άλλο επειδή δεν θα χρησιμοποιήσουμε την κρίση μας. Ο σκοπός της σειράς αυτών των βίντεο είναι να μας βοηθήσει να αποκτήσουμε πληροφορίες τις οποίες θα αποθηκεύσουμε στους πρόσθιους με στο πιο μοντέρνο κομμάτι του ανθρωπίνου εγκεφάλου και με βάση αυτές τις πληροφορίες θα κρίνουμε στη συνέχεια και τις απόψεις που ακούμε και τις εσωτερικές μας επιθυμίες ή ενορμήσεις και το τι μας λένε οι άλλοι η γνώση είναι δύναμη. Αποκτώντα γνώση γύρω από τη σεξουαλική λειτουργία του σώματος μας, τη σεξουαλική λειτουργία του μυαλού μας, μπορούμε να έχουμε δύναμη πάνω στη σεξουαλική μας ζωή. Και το σεξ είναι δύναμη. Γι' αυτό το λόγο όταν η κοινωνία από μητριαρχική μετατράπηκε σε πατριαρχική, στέρισε από τις γυναίκες όχι μόνο την πρόσβαση στην εξουσία, όχι μόνο την πρόσβαση στο χρήμα, αλλά και την πρόσβαση στο σεξ. Το ταμπού της παρθενίας, το ταμπού της καλής γυναίκας η οποία δεν έχει σεξουαλικές επιθυμίες, δεν μιλάει για το σεξ και δεν κάνει σεξ, δημιουργήθηκαν με τη γέννηση της πατριαρχίας. Δεν υπήρχαν στις μητριαρχικές κοινωνίες. Λοιπόν, το πρώτο σεξουαλικό όργανο και για τον άνδρα και για τη γυναίκα είναι ο εγκέφαλος μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο, γεννιούνται οι ερωτικές σεξουαλικές σκέψεις και επιθυμίες και ο ανθρώπινος εγκέφαλος είναι αυτός ο οποίος ελέγχει τους νευροδιαβιβαστές και τις ορμόνες οι οποίες επηρεάζουν τη σεξουαλική μας λειτουργικότητα και κατ' επέκταση και την ευχαρίστησή μας. Άρα το πιο βασικό, το πιο σημαντικό σεξουαλικό όργανο σε έναν άνθρωπο είναι ο εγκέφαλος η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα τα παιδιά να ξεκινούν να έχουν σεξουαλική ζωή από την ηλικία των 18 ετών και μετά. Όχι γιατί θα πάθουν κάτι αν κάνουν σεξ πριν από τα 18, αν κάνουν στα 17 για παράδειγμα, αν κάνουν στα 16, αλλά επειδή η εγκεφαλική τους ανάπτυξη σε νεότερη ηλικία δεν θα τους βοηθήσει ώστε να διαχειριστούν τα συναισθήματα που προκύπτουν από τη σεξουαλική πράξη αυτήν καθ' αυτήν, να μπορούν να κρίνουν την ποιότητα της σεξουαλικής πράξης, να μπορούν να είναι σίγουροι για το αν θέλουν να έχουν συνένεση, θα μιλήσουμε πολύ για συνένεση σε αυτή τη σειρά των βίντεο, και η γνώμη μου είναι ότι καλύτερα η σεξουαλική ζωή των νέων ανθρώπων να ξεκινάει γύρω στα 18. Εάν ξεκινήσει πριν από τα 18, ξέρω εγώ στα 16 ή στα 15 και αν αυτή είναι σεξουαλική ζωή που είναι μεταξύ δύο παιδιών μου βρίσκονται σε παρόμοια ηλικία, δεν είναι έγκλημα, δεν είναι το τέλος του κόσμου, δεν σημαίνει ότι καταστρέφεται το παιδί, αλλά ίσως δυσκολευτεί να διαχειριστεί τη σεξουαλική πράξη και την πολυπλοκότητα των συναισθημάτων που προκύπτουν γύρω από τη σεξουαλική πράξη, τα οποία επηρεάζονται σαφώ και από τι πεπιθήσει και γνώσει ή έλλειψη γνώσεων που έχει ή δεν έχει αυτό το παιδί. Εάν κάποιο καθυστερήσει να ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, αν δεν ξεκινήσει στα 26, στα 27, στα 28, στα 30, στα 40, πάλι δεν χάθηκε ο κόσμο, γιατί. Ένας άνθρωπος μπορεί να έχει πλήρη σεξουαλική λειτουργικότητα σε οποιαδήποτε ηλικία και αυτή η σεξουαλική λειτουργικότητα δεν επηρεάζεται από την ηλικία έναρξης της σεξουαλικής ζωής προς τα πάνω. Πολύ πιο πιθανόν είναι να επηρεαστεί αρνητικά όταν η σεξουαλική ζωή ξεκινάει πιο νωρίς, Τότε δηλαδή που πάντρευαν τα κορίτσια 12 και 13 και 14 ετών ή τότε που έστελαν τα γόρια στα μπορντέλα για να έχουν την πρώτη τους σεξουαλική επαφή στα 11, στα 12, στα 13 αυτή η πρόορη έκθεση στη σεξουαλική και η πρόορη με βία προσέλκυση του παιδιού στη σεξουαλική ζωή μπορεί ναι, να δημιουργήσει προβλήματα για τη σεξουαλική λειτουργικότητα στο μέλλον, αλλά το να καθυστερήσει κάποιο να ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή δεν έχει βρεθεί, τουλάχιστον ερευνητικά, ότι δημιουργεί κάποια ζητήματα, ότι μπορεί να δημιουργήσει κάποια ζητήματα. Άρα, το πρώτο και σημαντικότερο σεξουαλικό όργανο είναι ο έγκεφαλος, το δεύτερο σεξουαλικό όργανο που είναι εξαιρετικά σημαντικό είναι το δέρμα μας. Διαμέσου της αφής και της μυρωδιάς που έχει το δέρμα μας επιτυγχάνεται το σεξουαλικό τέριασμα. Μπορούμε να καταλάβουμε αν ταιριάζουμε σεξουαλικά με έναν άνθρωπο από το άγγιγμα, από το φιλί, και από τη μυρωδιά του σώματος. Στο στόμα ενός ανθρώπου, στις μασχάλες του και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων εκρίνονται κάποιες ουσίες οι οποίες ονομάζονται φερομόνες και αποτελούν την ιδιαίτερη σεξουαλική μυρωδιά του κάθε ανθρώπου. Για να δούμε αν υπάρχει σεξουαλικό τέργιαζμα μεταξύ δύο πιθανών συντρόφων, πρέπει να μυρίσουν ο ένας τον άλλο. Θυμηθείτε ή σκεφτείτε τα σκυλιά το οποίο όταν συναντιούνται δύο άγνωστα σκυλιά, στο πάρκο με του σκύλου για παράδειγμα, ή όταν πάτε μια βόλτα με το σκυλί σα και συναντήσετε κάποιον άλλον άνθρωπο με το σκυλί του, τα σκυλιά τι κάνουν, Μυρίζουν ο ένα τα γενετικά όργανα του άλλου και δεν το κάνουν απαραίτητο για να έχουν σεξουαλική επαφή, το κάνουν γιατί διαμέσου τη μυρωδιά που εκρίνεται στα γενετικά όργανα παίρνουν πληροφορίες γενετικές σχετικά με το άλλο ζώο. Αν είναι αρσενικό, αν είναι θετικό. Παίρνουν πληροφορίες για το πώς νιώθει εκείνη τη στιγμή, αν είναι φοβισμένο, αν είναι επιθετικό, αν είναι ήρεμο και ούτω καθεξής. Αν αποτελεί κίνδυνο ή όχι. Άρα το δεύτερο σεξουαλικό όργανο είναι αυτό του δέρματος. Και είναι σημαντικό να έχει ένα ζευγάρι οι δύο άνθρωποι που αποφασίζουν να έχουν σεξουαλική επαφή να έχει δερματική επαφή. Αυτό που ονομάζεται skin to skin, δέρμα προς δέρμα. Η έκφραση skin to skin, δέρμα με δέρμα, είναι μια έκφραση που χρησιμοποιείται προς τους νέους γονείς όταν τους δίνουν οδηγίες οι κατάλληλοι άνθρωποι οι παιδίατροι, οι γυναικολόγοι ή οι ψυχολόγο τη οικογένεια ή ο ψυχολόγο τη οικογένεια για το πώ να δεθούν καλύτερα με το παιδί του ή η ΜΕΑ ή ο μευτή ή ο τους λένε προσπαθήστε να έχετε επαφή δέρμα με δέρμα με το παιδί, ούτω ώστε να συνδεθείτε. Η επαφή δέρμα με δέρμα μας δίνει σύνδεση. Το τρίτο σεξουαλικό όργανο που έχουμε οι άνθρωποι στο σώμα μας είναι είτε ο φαλός στους άνδρες, είτε το εδίο στις γυναίκες ή ο κόλπος. Ο φαλός είναι το σεξουαλικό όργανο, το οποίο ανατομικά χρησιμοποιείται φανερά κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Το πέος, ο φαλός, είναι εκείνο το οποίο όταν ο εγκέφαλος δώσει την εντολή και όταν η επαφή δέρμα με δέρμα είναι θετική και ενισχύσει αυτή την εντολή, θα έχει στήση. Η στήση προκαλείται από τη συγκέντρωση αίματος στην περιοχή του σεξουαλικού οργάνου του ΠΕΟΥΣ, η οποία προκαλεί τη διεύρυνση του, μεγαλώνει και γίνεται πιο σκληρό ώστε να μπορέσει να έχει διείσδυση στην περίπτωση που το ζευγάρι θα έχει σεξ με διείσδυση. Το αντίστοιχο σεξουαλικό όργανο στη γυναίκα είναι ο κόλπος, το οποίο επίσης λυπαίνεται και αιματώνεται όταν η γυναίκα έρχεται σε στήση. Και οι γυναίκες έχουν στήσει, όχι μόνο οι άνδρες. Η στήση των ανδρών είναι φανερή, η στήση των γυναικών δεν είναι φανερή με γυμνό μάτι και από έναν άνθρωπο που δεν γνωρίζει από τι λεπτομέρειε της σεξουαλική λειτουργικότητα του γυναικείου σώματο. Όταν έρθει σε στήση ο κόλπο τη γυναίκα, τότε πάει πάλι αίμα στην περιοχή αυτή, αιματώνεται αυτή η περιοχή, ροδοκοκκινίζει, δηλαδή αλλάζει το χρώμα, γίνεται πιο μαλακό το δέρμα, διευρύνονται τα χείλη του κόλπου και επίσης λυπαίνεται η περιοχή με φυσικά λιπαντικά, ούτως ώστε αν υπάρξει αυτή να υποβοηθηθεί από τα φυσικά λιπαντικά. Το επόμενο σεξουαλικό όργανο για τους άνδρες είναι οι όρχις και για τις γυναίκες οι οθήκες. Οι όρχεις είναι εξωτερικοί στον άνδρα και μπορούμε να τους δούμε, μπορούμε να τους αγγίξουμε, μπορούμε να πιστοποιήσουμε την ύπαρξή τους. Οι οθήκες είναι εσωτερικές στη γυναίκα και δεν μπορεί να τις δει κάποιο με γυμνό μάτι. Οι όρχεις παράγουν το σπέρμα και οι οθήκες παράγουν τα οάρια όταν πρόκειται να υπάρξει αναπαραγωγή. Το ανθρώπινο σώμα είναι φτιαγμένο έτσι ώστε να δίνει ευχαρίστηση διαμέσου του σεξ στους ανθρώπους, ούτω ώστε οι άνθρωποι να κάνουν σεξ και να αναπαράγονται. Μας ξεγελάει τρόπον το σώμα μας για να μπούμε στη διαδικασία αναπαραγωγής. Μιλάμε τώρα για το πρωτόγονο σώμα που όλοι κουβαλάμε. Και έτσι τόσο οι οθήκε όσο και οι ορχείς, παράγουν ορμόνες οι οποίες μας κάνουν να έχουμε επιθυμία για να συνευρεθούμε σεξουαλικά με το πρόσωπο που υπάρχει εκεί δίπλα μας, το αγγίζουμε, το βλέπουμε και φιλιόμαστε με αυτό το άτομο, αγγιζόμαστε κτλ. Οι οθήκες μαζί με τον εγκέφαλο παράγουν ορμόνες που μας κάνουν να θέλουμε να έχουμε σεξουαλική επαφή, το ίδιο και οι όρχες. Υπάρχει άλλο ένα όργανο στους άνδρες το οποίο α, έχουν και αυτοί ένα εσωτερικό το οποίο είναι ο προστάτης ο οποίος βρίσκεται μέσα στο σώμα δεν φαίνεται είναι περίπου πίσω από τους όρχες ο οποίος έχει χρησιμότητα και στην αναπαραγωγική διαδικασία έχει όμως χρησιμότητα και στη σεξουαλική πράξη. Το αντίστοιχο όργανο για τις γυναίκες θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η κλειτορίδα. Η γυναικεία κλειτορίδα είναι ένα μικρό όργανο το οποίο μπορεί να φαίνεται, μπορεί να μην φαίνεται στην άκρη του κόλπου, το οποίο άμα το κοιτάξει κάποιος ανατομικά μοιάζει με ένα μικροπαίος. δεν πρόκειται για μικρό πρόκειται για τη σύμπτυξη των χιλέων του εδίου στην άκρη μπροστά, το οποίο αυτό σεξουαλικό όργανο, όπως και ο προστάτης, βοηθάει στη μεγαλύτερη σεξουαλική ικανοποίηση κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης. Υπάρχουν διάφορες απόψεις σε σχέση με το γυναικείο οργασμό, οι οποίες πολλές από αυτές είναι και διστάμενες μεταξύ τους. Για τον ανδρικό οργασμό είναι πιο απλά τα πράγματα. Όταν ένας άνδρας ερεθιστεί εγκεφαλικά και σωματικά και έχει στήσει, κατά τη διάρκεια είτε της διείσδησης, είτε κατά τη διάρκεια της αυτοικανοποίησης, είτε της, της, στοματικού έρωτα, της στοματικής επαφής, μέσω της τριβής που δημιουργείται ανάμεσα στο χέρι του ανδρός και το πέος του, στο χέρι του, της γυναικός και το, του πέους του ανδρός, στο πέος του ανδρός και του κόλπου της γυναικός και ούτω καθεξής, Σιγά σιγά έρχεται σε ένα σημείο που μαζεύεται ακόμη περισσότερο αίμα σε αυτή την περιοχή και γίνεται μια μεγάλη εκτίναξη, γίνεται μια λεγόμενη κορύφωση, εξπερμάτιση, όπου από την ε, τρύπα της ουρίθρας, η οποία κανονικά χρησιμοποιείται για να ουρίσει ένας άνδρας, από την τρύπα της ουρίθρα βγαίνει προς τα έξω το σπερματικό υγρό, το οποίο σπερματικό υγρό αποτελείται από στοιχεία τα οποία ξεκινάνε από το προστάτη, περνάνε από τους όρχης και προχωράνε διαμέσου της ουρήθρας προς τα έξω. Ο ανδρικός οργασμός είναι ξεκάθαρος και έχει αποδείξεις ότι έχει συμβεί. Ο γυναικείος οργασμός όμως δεν είναι ξεκάθαρος. Και υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το γυναικείο οργασμό. Κάποιες μιλάνε και για ένα σημείο G στον κόλπο. Αυτή η θεωρία είναι διφορούμενη. Κάποιοι θεωρούν ότι υπάρχουν κολπικοί οργασμοί και κλειτοριδικοί οργασμοί και γενικότερα υπάρχει μια μεγάλη ασάφεια και παραπληροφόρηση γύρω από το ζήτημα του γυναικείου οργασμού. Η αλήθεια είναι ότι ο γυναικείος οργασμός είναι ένα πεδίο το οποίο χρειάζεται ακόμη πολύ μελέτη για να μπορέσουμε να το καταλάβουμε πώς λειτουργεί. Υπάρχουν παρατηρήσεις ότι οι νεότερες γυναίκες πριν την ηλικία των 30 ή των 40 ετών μπορεί να δυσκολεύονται περισσότερο να έρθουν σε ερωτική κορύφωση, να βιώσουν δηλαδή το αίσθημα του οργασμού από ό,τι μεγαλύτερες γυναίκες. Και αυτό αποδίδεται κυρίως όχι τόσο στις ορμόνες των μεγαλύτερων γυναικών, ίσα ίσα που οι νεότερες γυναίκες έχουν πιο έντονη συγκέντρωση γυναικείων ορμονών, και τη που είναι η ανδρική ορμόνη, που είναι απαραίτητη και για τη σεξουαλική λειτουργία των γυναικών. Επειδή δεν είμαι ενδοκρινολόγο, δεν είμαι ιατρό, προσπαθώ να χρησιμοποιώ όσο το δυνατόν λιγότερου ιατρικού όρου και να τα λέω όσο πιο απλά γίνεται. Και επειδή δεν τα κατέχω κιόλα για να τα πω με την ακριβή ορολογία, τα διαβάζω, τα μαθαίνω, αλλά δεν τα κατέχω. Δεν, είναι, δεν μπορώ να τα διδάξω. Δεν είναι ψυχολογία η, η συζήτηση για τι ορμόνε και τη βιολογία του ανθρώπινου σώματο. Ε, η άποψη είναι ότι οι γυναίκες όσο μεγαλώνουν έρχονται πιο εύκολα σε οργασμό ή έχουν οργασμό επειδή αφήνουν το, το μυαλό τους ελεύθερο και επειδή ξεπερνούν τα κομπλεξηλίκια, τα προ, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα, τις φοβίες που έχουν μέσα τους και τις απόψεις που έχουν ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να έχει μεγάλες απαιτήσει από το σεξ και μια γυναίκα δεν χρειάζεται να έχει οργασμό, δεν χρειάζεται να έχει σεξουαλική επιθυμία, δεν χρειάζεται να απολαμβάνει το σεξ. Όχι, δικαίωμα στο σεξ έχουμε όλοι και δικαίωμα στον οργασμό έχουμε όλοι. Επίσης, μια άλλη θεώρηση είναι ότι οι γυναίκες μπορεί να μην γνωρίζουν ακριβώς τι σημαίνει οργασμός, να έρχονται σε οργασμό και να μην το αντιλαμβάνονται. Γιατί όπως στην περίπτωση του ανδρός ο οργασμός είναι ξεκάθαρος με τη μορφή του υγρού, του σπερματικού υγρού που βγαίνει με φόρα από την ουρίθρα με τη μορφή της εξπερμάτησης, ο γυναικείος οργασμός συνήθως δεν έχει κάποια στοιχεία άπτα. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις γυναικών, οι οποίες κατά τη διάρκεια του οργασμού μπορεί να απολέσουν μία μικρή ή μεγαλύτερη ποσότητα υγρών το οποίο ονομάζονται στα αγγλικά squirting είναι η λέξη, δηλαδή κάποια υγρά τα οποία βγαίνουν μέσα από τον κόλπο, τα το οποία προσωμιάζουν με τον ανδρικό οργασμό. Δηλαδή όπως έχει υγρό αποτέλεσμα ανδρικός οργασμός, έτσι σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να έχει υγρό αποτέλεσμα και γυναικείος οργασμός. Ακόμη όμως και οι γυναίκες οι οποίες έχουν την εμπειρία του να έχουν το λεγόμενο squirting, δηλαδή να έχουν γυναικείο οργασμό με υγρά, ακόμη και αυτές οι γυναίκες λένε ότι δεν έχουν squirting σε κάθε σεξουαλική του συνέβρεση ή σε κάθε οργασμό που έχουν σε κάθε συνέβρεση. Χρειάζεται απαραίτητο μία γυναίκα να μάθει το σώμα της, να γνωρίζει το σώμα της και να μάθει τη δική της σωματική λειτουργικότητα. Προτού μπει στη διαδικασία να διερευνήσει, να εξερευνήσει το σώμα της μαζί με ένα παρτενέρ. Και ερχόμαστε τώρα στο τελευταίο μέρος αυτού του βίντεο, το οποίο έχει να κάνει με την αυτοικανοποίηση. Η οποία αυτοικανοποίηση των γυναικών είναι θέμα τάμπου. Δεν μιλάνε οι γονείς στα κορίτσια τους γι' αυτό και δεν τα ενημερώνουν. Ενώ στα αγόρια συνήθως αναγκάζονται να κάνουν ενημέρωση επειδή όταν αρχίζει να οριμάζει ψυχοσεξουαλικά ο εγκέφαλος και το σώμα τους τα αγόρια στην προεφηβική ηλικία στα 11, στα 12, στα 13, στα 14 μπορεί να έχουν νυχτερινή εξπερμάτιση. Να δουν κάποιο όνειρο το οποίο να έχει σεξουαλικό περιεχόμενο και να έχουν εξπερμάτιση ενώ κοιμούνται να έχουν τη λεγόμενη ονείροξη. Οπότε να ξυπνήσει ένα προέφηβο αγοράκι και δει τα σεντόνια του λερωμένα και να κολλάνε, τότε θα ανησυχήσει. Οπότε οι γονεί είναι αναγκασμένοι να εξηγήσουν ότι τώρα έχει μεγαλώσει και έχει αρχίσει το πέος σου να έρχεται σε στήση και μάλιστα στην προεφηβική ηλικία είναι involuntary erections, όπω είναι και στη βρεφική ηλικία, δηλαδή είναι στήσει οι οποίε γίνονται χωρί να το θέλει το πρόσωπο είναι όπως τις πρωινέ στήσεις που έχουν οι ενήλικοι άνδρες που δεν γίνονται επειδή έχουν κοιμηθεί με κάποια γυναίκα ή κάποια γυναίκα είναι δίπλα Είναι ένα τρόπο το σώμα να τεστάρει συνεχώ τη λειτουργικότητα, σαν να κάνει γυμναστική το σώμα στο ανδρικό Και επειδή ακριβώ οι στήσει των αγοριών στην προφηβική ηλικία είναι μη και λειτουργεί το σώμα από μόνο του, εάν το παιδί δεν γνωρίζει πώ να αυτοικανοποιηθεί, τότε οι γονείς αναγκάζονται να κάνουν κάποια συζήτηση με τα παιδιά τους γύρω από την ευτοικονοποίηση. Που πολλές φορές ακόμη και η συζήτηση που γίνεται με τα αγόρια δεν είναι και η κατάλληλη. Θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για την αυτοκανοποίηση. Για τα κορίτσια δε ούτε λόγος να συνομιλήσει η μάνα με την κόρη ή ο πατέρας με την κόρη και να ενημερώσουν για το ότι ξέρεις κορίτσι μου μπαίνοντας στην προεφηβεία Αρχίζει το σώμα σου να αλλάζει. Αρχίζεις να αποκτάς τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φίλου. Αρχίζουν να φυτρώνουν στήθη. Μπορεί να πονάς επειδή το σώμα σου αυτή τη στιγμή μεγαλώνει και αναπτύσσει στήθος. Αρχίζεις να αποκτάς πιο μεγάλους γοφούς, πιο μεγάλους μυρούς. Αρχίζει το σώμα της γυναίκας να αποκτάει καμπύλες, στην εφηβεία. Αρχίζει τριχοφυΐα κάτω από τις μασχάλες και στα γεννητικά όργανα, ακριβώς στις περιοχές εκείνες στις οποίες εικάζεται ότι εκκρίνονται οι φερομόνες, προφανώς για να διατηρούν οι τρίχες τη μυρωδιά αυτή, είπαμε έχουμε ένα πρωτόγονο σώμα, ούτω ώστε να μπορούμε να λειτουργήσουμε. Το σώμα μας είναι φτιαγμένο για να λειτουργήσουμε σαν πρωτόγονοι, όχι ως σύγχρονοι άνθρωποι. Τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου είναι η ανάπτυξη του στήθου στα κορίτσια, η στρογγυλοποίηση του σώματος στα κορίτσια, δηλαδή η γυναικεία περιφέρεια αλλάζει, ο ποπός αλλάζει, γίνεται πιο μεγάλος, αλλάζει σε όγκο, σε κάποια κορίτσια περισσότερο, σε κάποια λιγότερο. Εμφανίζεται τριχοφία στην περιοχή των μασχάλων και των γεννητικών οργάνων, ίσως και στα πόδια σε κάποιες περιπτώσεις να αναπτυχθεί πιο εμφανής τριχοφία, στα κορίτσια ίσως και όχι... αλλά όλοι γνωρίζουμε... ότι οι γυναίκες αναγκαζόμαστε... όσες είμαστε... Ε, της ελληνικής ράτσας και φίλη να κάνουμε αποτρίχωση και στα πόδια μας... και στις μασχάλες μας... αν θέλουμε να αντιθούμε με μοντέρνα ρούχα... άρα... υπάρχει τριχοφία στη ράτσα μας... και στη φυλή μας... και στις γυναίκες και στους άνδρες... στους άνδρες τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου έχουν να κάνουν με αύξηση του μεγέθους του πέους, αύξηση του μεγέθους των όρχιων, που είναι εμφανή δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, έχουν να κάνουν με την έντονη τριχοφία στο πρόσωπο, κάτω από τις μασχάλες και στην περιοχή των γεννητικών οργάνων και γενικότερα στο σώμα. Επίσης, η έναρξη της λειτουργικότητας, της σεξουαλικής λειτουργικότητας των κοριτσιών Γίνεται με την πρώτη έμεινο ρίση. Η πρώτη έμεινο ρίση έρχεται σε ένα κορίτσι, πρώτη φορά που θα δει περίοδο δηλαδή, αναλόγως με τα γονίδια του λίγο πριν την εφηβεία. Έχω ακούσει για κορίτσια που είχαν την πρώτη του περίοδο στα 10 του χρόνια, στα 11 του χρόνια, στα 12 του χρόνια, στα 13 του χρόνια, στα 14 του χρόνια, στα 15 του χρόνια, στα 16 του χρόνια. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε ακριβώ ένα κορίτσι θα έχει την πρώτη του έμεινο ρίση γι' αυτό είναι καλή ιδέα να το προετοιμάζουμε γι' αυτό από προηγουμένω. Η έμεινο ρίση είναι μια συνθήκη που μια φορά το μήνα περίπου ο κόλπος της γυναίκας αποβάλλει ποσότητες αίματος για τρεις μέχρι οχτώ μέρες οι οποίες αυτές ποσότητες αίματος αφορούν γενετικό υλικό αφορούν αίμα το οποίο μαζεύτηκε στα τυχώματα της μήτρας, ούτω ώστε στην περίπτωση που θα είχε μια εγκυμοσύνη η γυναίκα αυτή, το αίμα εκείνο να χρησιμεύε για να μεγαλώσει το έμβριο. Για να έχει μια γυναίκα την πρώτη εμμινορίση σημαίνει ότι είχε και την πρώτη ορυξία. Οι οθήκε, τα όργανα αυτά των γυναικών, τα οποία αποτελούν και σεξουαλικά όργανα, περιέχουν μέσα περίπου 400.000 οάρια, τα οποία βρίσκονται ήδη στο σώμα σε μια πρώιμη μορφή από την ώρα που γεννιέται ένα κοριτσάκι. Όταν οριμάσει βιολογικά το σώμα και ετοιμάζεται για την αναπαραγωγική λειτουργία και ετοιμάζεται να έχει σεξουαλική ετοιμότητα, κάθε μήνα ένα ή περισσότερα οάρια από κάθε οθήκη. Συνήθως τον ένα μήνα χρησιμοποιείται η μία οθήκη και τον άλλο μήνα η άλλη οθήκη. Ένα οάριο ξεχωρίζει από τα υπόλοιπα, μεγαλώνει, βγαίνει από την οθήκη και διαμέσου των σαλπίγκων. Σκεφτείτε ότι οι οθήκες είναι κάπως έτσι. Οι σάλπιγγες είναι οι δρόμοι που οδηγούν σε ένα τρίγωνο κάτω που είναι η μήτρα διαμέσου των σαλπίνκων αυτό το άριο προχωράει προς τη μήτρα και αν υπάρχει σεξουαλική επαφή με διείσδυση και εξπερμάτιση του ανδρός μέσα στον κόλπο της γυναικός το σπερματικό υγρό το οποίο περιέχει πάρα πολλά σπερματοζωάρια εκατομμύρια δεν ξέρω πόσα σας λέω δεν είμαι βιολόγος οπότε ή ιατρός οπότε σας τα λέω έτσι α, χονδρικά αυτά τα σπερματοζωάρια θα αρχίσουν να περπατάνε διαμέσου του κόλπου προς τη μήτρα και θα προσπαθήσουν να γονιμοποιήσουν αυτό το άριο. Η γονιμοποίηση ενό οαρίου γίνεται όταν επιτυχώς ένα σπερματοζόαριο καταφέρνει να σπάσει το περίβλημα του αρίου, του γυναικείου αρίου και να μπει μέσα και να γίνει η πρώτη διαίρεση κυτάρων που αποτελεί την απαρχή της νέας ζωής. Οι γυναίκες έχουμε κάθε 28 Κάθε 26, κάθε 30, κάθε 31 μέρες, αναλόγως η κάθε γυναίκα με τα γονίδια της, με τη βιολογία του σώματος της, με τις ορμόνες της, έχουμε εμμινορήσει. Και έχουμε μηνιαίους κύκλους. Η πρώτη μέρα του κύκλου μιας γυναίκας είναι η πρώτη μέρα που βλέπει περίοδο. Περίπου στα μισά του κύκλου της γυναίκας, ας πάρουμε το παράδειγμα ότι μια γυναίκα έχει περίοδο κάθε 28 μέρες, δηλαδή κάθε 28 μέρες ξεκινάει να εκρίνεται αίμα από τον κόλπο της, το οποίο Μαζεύει η γυναίκα είτε με μια σερβιέτα, είτε με ένα ταμπόν ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και αυτό το αίμα απεκρίνεται σιγά σιγά από τρει μέχρι οχτώ μέρε. Μια φυσιολογική περίοδο μπορεί να διαρκέσει τρει μέρε, τέσσερι μέρε, πέντε μέρε, μέχρι και οχτώ μέρε. Μπορεί να έχει μέτρια ροή, έντονη ροή. Η ροή εξαρτάται πάλι από άλλου ορμονικού και σωματικού παράγοντε. Όταν λοιπόν ξεκινήσει η ροή, ξεκινήσει να βγαίνει η αίμα από τον κόλπο στην ουσία να απορρίπτεται αίμα από τον κόλπο, το οποίο δεν είναι βρώμικο, δεν είναι κακό αίμα, είναι αίμα πολύτιμο, το οποίο είχε μαζευτεί στη μήτρα, στο ενδομήτριο, ούτω ώστε εάν η γυναίκα αυτή έμενε έγκυος, να τραφεί το μωρό. Η πρώτη μέρα του κύκλου είναι η πρώτη μέρα που αρχίζει να απεκρίνεται αυτό το αίμα. Γύρω στα μέσα του κύκλου, αν πάρουμε ότι ο κύκλος των γυναικών είναι 28, μιας γυναίκας είναι 28 μέρες περίπου στις 14 μέρες, από τις 12 μέχρι τις 17 μέρες είναι οι γόνιμες μέρες της γυναίκας, είναι οι μέρες εκείνες τις οποίες το Άριο φεύγει από την οθήκη και ταξιδεύει προς τη μήτρα, Εκείνες τις μέρες ο εγκέφαλος ή ο θήκες και το σώμα των γυναικών παράγει πολλές σεξουαλικές ορμόνες και εκείνες τις γόνιμες μέρες οι γυναίκες έχουν περισσότερες σεξουαλικές επιθυμίες από ότι άλλες μέρες και αυτή είναι η, η, προσ, η πρόνοια της φύσης ώστε οι γυναίκες να έχουν κάποια κίνητρα για να κάνουν σεξ και... Εάν γίνει η γονιμοποίηση, εάν υπάρχει σεξουαλική πράξη στην οποία ο άνδρας εξπερματίσει μέσα στον κόλπο της γυναίκας χωρίς την χρήση προφυλακτικού ή άλλου αποτρεπτικού μέσου για ε, εγκυμοσύνη, εάν ο άνδρας εξπερματίσει στον κόλπο της γυναίκας, λέω, υπάρχει πιθανότητα να γίνει η γονιμοποίηση και αν γίνει η γονιμοποίηση τότε ενημερώνεται και ο εγκέφαλο ελιμενώνονται και οι οθήκε και αρχίζει μια διαφορετική ορμονική λειτουργία προκειμένου το νέο πλάσμα που δημιουργείται μέσα στη μήτρα να υποστηριχτεί για να μεγαλώσει. Για τους μήνες εκείνους τους οποίους η γυναίκα είναι έγκυος συνήθως δεν έχει περίοδο. Στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων από τη μέρα της σύλληψης μέχρι και τη μέρα της γέννησης δεν θα έχει απέκριση αίματος από τον κόλπο η γυναίκα. Υπάρχουν κάποιε περιπτώσει που κάποιε γυναίκε μπορεί να έχουν περίοδο ενώ είναι έγκυε για 2-3 μήνε, ίσω του πρώτου συνήθω, ή κατά τη διάρκεια τη εγκυμοσύνη να έχουν κάποια απώλεια αίματο, η οποία να οφείλεται ίσω σε κάποιο πρόβλημα στην εγκυμοσύνη. Αν μια έγκυο γυναίκα διέμα παρατηρήσει ότι απεκρίνεται αίμα από τον κόλπο της πρέπει οπωσδήποτε να πάει στο γιατρό της. Από τη στιγμή που ένα κορίτσι έχει αναπτύξει τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου και είχε την πρώτη ρίση, πρέπει οπωσδήποτε να πάει σε έναν γυναικολόγο σε μία γυναικολόγο. παίρνουμε τα κορίτσια μας σε γυναικολόγο από πριν να ξεκινήσουν να κάνουν σεξ. Τη πάμε στο γυναικολόγο, μόλι ξεκινήσουν να έχουν σεξουαλική λειτουργικότητα. Το σώμα του, όταν λέω σεξουαλική λειτουργικότητα, ενώ το σώμα του δείχνει σημάδια ότι είναι ικανά να έχουν σεξ. Ένα κορίτσι που έχει περίοδο ορμονικά είναι ικανό να έχει σεξ. Φυσικά, οι γυναικολόγοι και οι ουρογυναικολόγοι λένε ότι. Από την πρώτη μέρα που θα δει περίοδο μία γυναίκα, από τον πρώτο κύκλο της γυναίκας, πρέπει να περάσουν περίπου δύο χρόνια μέχρι να έχει την πρώτη της σεξουαλική επαφή. Γιατί λέει, αν έχει σεξουαλική επαφή πιο νωρί μπορεί να υπάρξει τραυματισμό των γεννητικών οργάνων. Δηλαδή, αν ένα κορίτσι έχει την πρώτη περίοδο στα 11 και κάνει σεξ στα 12, μπορεί να έχει τραυματισμό των γεννητικών οργάνων. Αν έχει την πρώτη περίοδο στα 11 και κάνει για πρώτη φορά σεξ στα 13, μπορεί να μην έχει τραυματισμό των γεννητικών σεξουαλικών οργάνων, μπορεί να έχει όμως τραυματισμό ψυχικό και συναισθηματικό, όπως έχουμε εξηγήσει προηγουμένω. Για τα αγόρια, επίσης είναι σημαντικό να έχουν το γιατρό τους. Εννοείται ότι όταν μπαίνουν στην προεφηβεία και αναπτύσσουν τα δευτερογενή χαρακτηριστικά του φύλου, καλό είναι να επισκεφθούν κάποιον ουρολόγο, να υπάρχει κάποιο ουρολόγο ο οποίο να γνωρίζει το παιδί και να εξετάσει προληπτικά το παιδί, γιατί μπορεί σε ένα αγόρι να παρουσιαστούν κάποιε δυσκολίε, όπω για παράδειγμα φήμωση του παίου, δηλαδή να υπάρχει κάποια δυσκολία ώστε το πέος να το κεφάλι του παίου να βγαίνει προς τα έξω, να είναι δηλαδή σφιχτό και στενό φημωμένο το δέρμα σε εκείνη την περιοχή. Γι' αυτό τον λόγο και πολλοί λαοί όπως οι Μουσουλμάνοι, οι Εβραίοι και διάφοροι Αφρικανικοί λαοί έχουν την περιτομή στο τελετουργικό τους. Ο ίδιος ο Χριστός είχε κάνει περιτομή γιατί ακριβώς αρκετές φορές δημιουργείται το ζήτημα της φήμωσης, το οποίο είναι επίσης γενετικό. Άρα και ο παιδίατρος θα εξετάσει το αγοράκι μας για τυχόν προβλήματα φήμωσης, όταν δεν βγαίνει ελεύθερα το κεφαλάκι του πέους του παιδιού προς τα έξω, ότι δεν τραβιέται το δέρμα εύκολα και ελεύθερα προς τα πίσω, τότε έχουμε φήμωση. Τα αγόρια πρέπει να έχουν τον ουρολόγο τους και για να βλέπουμε την ανάπτυξη των γεννητικών οργάνων, των σεξουαλικών οργάνων, ότι γίνεται καλά. Να εξετάσει και ο παιδίατρος εξετάζει, αλλά και ο ορολόγος θα εξετάσει αν η όρχηση είναι σε καλή κατάσταση. Εάν τυχόν υπάρχει κάποιο πρόβλημα όπως μία κύρσοκύλη στον όρχη, που είναι ένα σύνηθε ζήτημα που παρουσιάζεται σε αγόρια, τα οποία δεν ξέρουν τι είναι, πανικοβάλλονται, φοβούνται, νομίζουν ότι έχουν καρκίνο τον όρχη ή οτιδήποτε άλλο, ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για μία κύλη, ενώ οποία με μία απλή χειρουργική επέμβαση αποκαθίσταται. Επίσης τα κορίτσια πρέπει να πηγαίνουν στον γυναικολόγο από την πρώτη φορά που θα έχουν την έμμη νωρί, ώστε ο γυναικολόγος να εξετάσει και το στήθο του και τα γεννητικά τους όργανα για τυχόν πράγματα ανησυχητικά. Για παράδειγμα, ένα κορίτσι μπορεί να έχει ένα κουβαράκι στο στήθος, το οποίο αυτό κουβαράκι να μην είναι καρκίνος, αλλά να είναι ένα εινοαδένομα. Ή μια κίστη ή οτιδήποτε άλλο. Οτιδήποτε προκαλεί πόνο ή ανησυχία είναι διαφορετικό στο σώμα κάθε παιδιού, κάθε φίβου μεγαλώνοντας και κάθε ενήλικα βεβαίως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να πηγαίνει στον αντίστοιχο γιατρό για να τον εξετάσει. Ο γιατρός για τις γυναίκες είναι ο γυναικολόγος, ο γιατρός για τους άνδρες είναι ουρολόγος με εξειδίκευση στην ανδρολογία. Υπάρχουν και ουρολόγοι με εξειδίκευση στην ουρογυναικολογία, αλλά για τα κορίτσια τα οποία έχουν ζητήματα είτε με το στήθος τους, είτε με τον κόλπο τους, είτε με την περίοδο τους, ο κατάλληλος γιατρός να πάνε είναι ο γυναικολόγος. Και επίσης, όταν ξεκινήσει ένα παιδί να έχει σεξουαλική επαφή, όταν ξεκινήσει ένα κορίτσι να έχει σεξουαλική ζωή, πρέπει κάθε χρόνο να κάνει το τεστ Παπα-Νικολάου. Το τεστ Παπα-Νικολάου είναι ένα τεστ το οποίο σώζει κυριολεκτικά εκατομμύρια ζωές, επειδή είναι ένα προληπτικό τεστ για τον καρκίνο στον τράχυλο και γενικά για τον καρκίνο στην περιοχή των γενετικών οργάνων της γυναίκας κάθε χρόνο είναι απαραίτητο μια γυναίκα να κάνει ένα τσεκάπ με τον γυναικολόγο της από τη στιγμή που θα ξεκινήσει τη σεξουαλική της ζωή. Πάμε για το αρχικό τσεκάπ όταν το παιδί έχει την πρώτη περίοδο και στη συνέχεια πάμε στο γυναικολόγο όταν υπάρχει κάποια ενόχληση, κάποιος προβληματισμός ή πάμε στο γυναικολόγο όταν ξεκινήσει η σεξουαλική ζωή ώστε κάθε χρόνο να γίνεται το τεστ Παπα-Νικολάου. Εδώ θέλω να σας μιλήσω και για τα αγόρια μας και για τα κορίτσια μας ότι χρειάζεται να ενημερωθούμε γύρω από το εμβόλιο κατά του ιού των ανθρωπίνων θυλωμάτων, του ιού HPV, το οποίο διατίθεται και για τα κορίτσια στην εφηβεία και για τα αγόρια στην εφηβεία προτού ξεκινήσουν τη σεξουαλική τους ζωή. Μιλήστε με το γυναικολόγο του παιδιού σας, Μιλήστε με τον παιδίατρο του παιδιού σας ή με τον ουρολόγο του παιδιού σας τα 11, 12, 13 χρόνια είναι η κατάλληλη ηλικία για να γίνει αυτό το εμβόλιο. Φυσικά, το να κάνουμε ένα εμβόλιο δεν πρέπει να μας δίνει το θράσος και το θάρρος και την ελευθερία να μην προστατευόμαστε από σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Υπάρχουν και στις μέρες μας σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα τα οποία μεταδίδονται δια της σεξουαλικής επαφής. Ένα σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα που φοβάται πολλοί κόσμος είναι ο ιός HIV, το οποίο προκαλεί το AIDS. Ένα άλλο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα είναι ο ιός HPV, αυτός που ανέφερα προηγουμένως, ο ιός των ανθρωπίνων θυλωμάτων, ο οποίος σε κάποιες εκδόσεις του, σε κάποιους τύπους του, μπορεί να προκαλέσει δυνητικά καρκίνο στα γεννητικά όργανα, καρκίνο στο πέος, καρκίνο στον κόλπο, γι' αυτό είναι απαραίτητο και τα αγόρια να κάνουν το εμβόλιο κατά του HPV. Προτού ξεκινήσουν τη σεξουαλική τους ζωή ώστε να έχουν αντισώματα. Υπάρχει η σύφυλη η οποία μεταδίδεται διαμέσου του σεξ. Υπάρχει μια έξαρση της σύφυλης στην Ευρώπη αυτή την περίοδο και είναι ιδιαίτερα περίεργο γιατί ήταν ένα σεξουαλικός μεταδεδομένο νόσημα το οποίο σχεδόν είχε εκλείψει, η υπατήτηδα α, β, γ, μπορεί να μεταδίδεται διαμέσου της σεξουαλικής επαφής και διάφορες άλλες μολύνσεις, λιμόξεις όπως τα χλαμίδια και ούτω καθεξής. Δεν είναι η δουλειά μου να σας πω ποια είναι τα σεξουαλικά μεταδεδομένα νόσηματα, η δουλειά μου είναι να σας πω ότι μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, Εξηγώντα τους ότι είναι απολύτως φυσιολογικό να έχουν σεξουαλικές επιθυμίες, είναι απολύτως φυσιολογικό να θέλουν να χαρούν το σεξ, αλλά χρειάζεται να προσέχουν και την υγεία τους, με τις προληπτικές εξετάσεις σε γιατρούς, ουρολόγους για τα γόρια, γυναικολόγους για τα κορίτσια, με τα προληπτικά εμβόλια, αλλά και με τη λήψη μέσων προστασίας από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Επίσης, χρειάζεται να γίνει μια πολύ καλή ενημέρωση και των αγοριών και των κοριτσιών για τις μεθόδους αντισύλληψης, που θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για τις μεθόδους αντισύλληψης. Ενδεικτικά θα πω ότι η μέθοδο αντισύλληψη του να μετράμε τι μέρε και να βρίσκουμε ποιε είναι οι γόνιμε ημέρε μια γυναίκα και να αποφεύγει μια γυναίκα να έχει σεξουαλική επαφή χωρί προφύλαξη τι γόνιμε μέρε δεν είναι μια αξιόπιστη μέθοδο. Όπω επίση και η μέθοδο τη αποτράβηξη δεν είναι αξιόπιστη μέθοδο. Δηλαδή, το να σταματήσει ένα άνδρα στη σεξουαλική επαφή, να σταματήσει τη διείσδυση, να αποτραβήξει το παίο του έξω από τον κόλπο και να εξπερματίσει έξω από τον κόλπο, αυτό δεν προστατεύει από ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε, γιατί μπορεί τα προσπερματικά υγρά, τα υγρά που εκκρίνονται από το πέος πριν την εξπερμάτιση, να περιέχουν επίση σπερματοζουάρια και να γίνει γονιμοποίηση του αρίου. Πρέπει επίσης να μιλάμε στα παιδιά μας και για τις αμβλώσεις. Πρέπει να μιλάμε στα παιδιά μας για το πόσο σημαντική είναι η αντισύλληψη, πόσο σημαντικό πράγμα είναι να αποφύγουμε μια εγκυμοσύνη που δεν είναι προγραμματισμένη και για το ότι μία άμβλωση είναι μια ιατρική διαδικασία η οποία ισοδυναμεί με μια επέμβαση. Οπότε πρέπει να έχουν το νου τους ούτως ώστε να προσέχουν για να μην χρειαστεί να προβούν σε μια ιατρική πράξη. Εάν οποιοδήποτε άνθρωπος αποφασίσει ότι θέλει να προβεί σε πράξη διακοπής κύησης ή αλλιώς άμβλωση, πρέπει να το κάνει αυτό σε ένα γιατρό ο οποίος είναι γυναικολόγος χειρουργός, όχι οπουδήποτε αλλού. Δεν θα λάβω θέση υπέρ ή εναντίον των αμβλώσεων. Ως ψυχολόγος θεωρώ πως η κάθε γυναίκα και το κάθε ζευγάρι πρέπει να έχει το δικαίωμα να αποφασίσει να τερματίσει μια εγκυμοσύνη για τους λόγους που το ίδιο θέλει και γνωρίζει. Ο τερματισμό τη εγκυμοσύνη επιτρέπεται μέχρι κάποιε εβδομάδε, νομίζω μέχρι τι 12 εβδομάδε, χωρί να είμαι σίγουρη, και μετά, αν υπάρχει κάποιο ιατρικό λόγο, πιο μετά. Η εγκυμοσύνη μετριέται σε 40 εβδομάδε. Αυτό που λέγαμε παλιά 9 μήνε, πλέον το λέμε 40 εβδομάδε. Και η πρώτη εβδομάδα ξεκινάει από την πρώτη μέρα που είχε η γυναίκα την τελευταία τη περίοδο πρωτού μείνει έγκυο. Και γύρω στι 40 εβδομάδε γεννιέται το παιδί. Θα μιλήσουμε για την εγκυμοσύνη, για όλα αυτά και σε επόμενα βίντεο. Αυτό είναι ένα εισαγωγικό βίντεο. Πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά μας για τη σεξουαλική λειτουργία, για το πότε αυτή η σεξουαλική λειτουργία έχει πιθανότητα να γίνει εγκυμοσύνη. Έχει πιθανότητα να γίνει εγκυμοσύνη όταν το σπέρμα μπει στον κόλπο και έρθει σε επαφή με το οάριο. Οπότε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα τα παιδιά να χρησιμοποιούν προληπτικές μεθόδους, ούτω ώστε να μην έχουν κίνδυνο να έχουν εγκυμοσύνη που δεν είναι προγραμματισμένη. Η αντισύλληψη μπορεί να γίνει με τη χρήση προφυλακτικού, η οποία χρήση προφυλακτικού δεν προκαλεί κάποιο ορμονικό πρόβλημα ούτε στον άνδρα ούτε στη γυναίκα. Η αντισύλληψη μπορεί να γίνει με τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών, το οποίο είναι ορμονικά χάπια που συνταγογραφεί μόνο γυναικολόγος και δεν τα παίρνουμε μόνοι μας. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις τις οποίες οι γυναικολόγοι ή οι ενδοκρινολόγοι συνταγογραφούν αντισυλληπτικά χάπια σε γυναίκες οι οποίες έχουν κάποια ζητήματα με ακμή στο δέρμα τους για παράδειγμα. Υπάρχουν όμως κάποιες αντενδείξεις για τη χρήση των αντισυλληπτικών χαπιών, τις οποίες θα συζητήσει το ζευγάρι ή η γυναίκα με τον γυναικολόγο τη ή τον ενδοκρινολόγο τη, το αν πρέπει να τα πάρει ή όχι. Υπάρχει το ενδομήτριο σπήραμα ή αλλιώ σπιράλ ή αλλιώ δαχτυλίδι, που είναι μια συσκευή η οποία συνήθω έχει χαλκό, αποτελείται από χαλκό, την οποία τοποθετεί ο γυναικολόγο στη μήτρα τη γυναίκα και διαρκεί τρία ή πέντε χρόνια η χρήση ενός ενδομήτριου σπυράματος, ενός σπυράλ, ενός σπυραματος ενος σπιραλ ενος δαχτυλιδιου το οποίο βάζει ο γυναικολόγος και βγάζει ο γυναικολόγος και με κάποιο τρόπο που δεν γνωρίζουμε ακριβώς πώς δημιουργείται μια οξύδωση στη μήτρα της γυναίκας η οποία αποτρέπει τη σύλληψη. Όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν κάποια ποσοστά επιτυχίας. Νομίζω το ενδομήτριο σπήραμα έχει 97% ποσοστά επιτυχίας που σημαίνει ότι έχεις 97% πιθανότητε χρησιμοποιώντα το δωμήτριο σπήραμα και κάνοντα ελεύθερα σεξ να μην μείνει έγκυο και 3% πιθανότητε να μείνει έγκυο. Το προφυλακτικό νομίζω, εάν χρησιμοποιείται ορθά, έχει 98% πιθανότητα. Ε, και ούτω καθεξή. Πολλά ζευγάρια επιλέγουν τη χρήση δύο μεθόδων. Και τη χρήση, για παράδειγμα, προφυλακτικού αλλά και τη χρήση ενδομήτριου σπήραματο ή και τη χρήση αντισυλληπτικών χαπιών και τη χρήση προφυλακτικού παράλληλα για να είναι σίγουροι ότι δεν θα προκύψει εγκυμοσύνη που να μην είναι προγραμματισμένη. Ως ψυχολόγος θέλω να τονίσω ότι δεν είμαι εναντίον ιδεολογικά στην έκτρωση ή στην άμπλωση. Έχω όμως αρκετές ανησυχίες για τις ψυχολογικές συνέπειες, τις αρνητικές που μπορεί να έχει μια έκτρωση σε μια γυναίκα, σε ένα ζευγάρι, σε έναν άνδρα, κυρίως τη γυναίκα, Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας με την κατάλληλη προετοιμασία τους, ώστε να μην χρειαστεί να βρεθούν στο δίλημα να κάνω έκτρωση ή να μην κάνω έκτρωση. Λοιπόν, αυτά είχα να πω εισαγωγικά. Το σεξ είναι μια καταπληκτική ευχάριστη εμπειρία και για τη γυναίκα και για τον άντρα, την οποία μπορεί να την απολαύσει αν μάθει πώς λειτουργεί το σώμα του, μαθαίνει πώς λειτουργεί το σώμα του διαμέσου του πειραματισμού με το σώμα του και της αυτοϊκανοποίησης και ένα ζευγάρι το οποίο έχει έλξη, αρέσει η μυρωδιά του ενός τον άλλον, νιώθουν ερωτικά συναισθήματα και ερωτική έλξη ο ένας προς τον άλλον και έχουν μια καλή ποιοτική σχέση τότε κάνουν και καλό σεξ. Εάν ένα ζευγάρι έχει ταύτιση σεξουαλική, ταιριάζει σεξουαλικά, αλλά έχουν προβλήματα στη σχέση τους, πολύ πιθανόν και το σεξ να επηρεαστεί αρνητικά. Όπως έχω πει σε διάφορα βίντεο, το σεξ είναι το θερμόμετρο της σχέσης. Για μια υγιή σχέση, το να καταπέσει η σεξουαλική επιθυμία και να μην θέλουν οι σύντροφοι να έχουν σεξ μεταξύ τους ή να μην τους ικανοποιεί η σεξουαλική πράξη. Αυτό είναι κάτι ανησυχητικό για το τι συμβαίνει μέσα στη σχέση τους. Και πρέπει να απευθυνθούν και η γυναίκα στο γυναικολόγο της και ο άνδρας στον ουρολόγο του, αλλά και οι δυο σε ένα ψυχολόγο ο οποίος να έχει γνώσεις γύρω από τη σεξουαλική λειτουργικότητα. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία θα είναι σε αυτό το, το, το τη σειρά βίντεο θέμα όπως οι δυσκολίες στις σεξουαλικές στον άνδρα, οι δυσκολίες στις σεξουαλικές στη γυναίκα, πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την στήση του ανδρός ή με την αδυναμία στήση του, στήσης του ανδρός, πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την βίωση πόνου μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής, τη λεγόμενη δυσπαρεύνοια και ούτω καθεξής και θα μιλήσουμε και για το πώς αλλάζει η σεξουαλική ερωτική επιθυμία με την ηλικία και πώς μπορούν τα ζευγάρια, τα οποία βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία, οι μετεμινεποαυσιακές γυναίκες μαζί με τους συντρόφους τους, εάν έχουν, πώς μπορούν να απολαμβάνουν το σεξ, τη σεξουαλικότητα και το σώμα τους, ακόμη και αν δεν έχουν τόσο έντονες ορμές όσο είχαν προηγουμένως. Αυτό που γνωρίζω από κλινική πείρα είναι ότι όταν ένα ζευγάρι έχει έντονη έλξη ο ένας για τον άλλον, τότε ακόμη και αν δεν υπάρχει προστάτης, αν αφαιρεθεί ο προστάτης λόγω κάποιου θέματος υγείας, ακόμη και αν δεν υπάρχουν οθήκες και αν δεν υπάρχει μήτρα και υπάρχει μια τεχνητή πρόορια μηνόπαυση λόγω προβλημάτων υγείας, αυτό το ζευγάρι μπορεί να έχει σεξουαλικές επιθυμίες, μπορεί να κάνει καλό σεξ και μπορεί να έχει και οργασμούς. Οργασμό ο άντρας, οργασμούς η γυναίκα, μπορεί ο άντρας να έχει και δυο φορές οργασμό, δηλαδή μπορεί να έχουν μια σεξουαλική συνέβρεση, να έρθει η γυναίκα σε οργασμό μια, δυο, τρεις φορές, όσες φορές έρχεται η κάθε μια, να τελειώσει ο άντρας, να ξεκουραστεί, να έχει μετά στήσει και να έχουν ξανά σεξουαλική επαφή. Σα μιλάω τώρα πραγματικά κλινικό περιστατικό, τα λέω κλινικό περιστατικό ενώ περιστατικό το οποίο έβλεπα στο γραφείο για άλλα ζητήματα παλιότερα. Τώρα έχει 10 χρόνια η κουβέντα. Ο άντρα είχε κάνει προστατεχτομή, είχε καρκίνο στον προστάτη. Η γυναίκα είχε καρκίνο στη μήτρα και είχε αφαιρέσει μήτρα, σάλπιγγε και οθήκε. Και είχα μια καθόλου λειτουργική σεξουαλική ζωή, πολύ καλύτερη από τη σεξουαλική ζωή που μου περιέγραφα ζευγάρια νεότερα, ζευγάρια που είχαν απείραχτα τα σεξουαλικά τους όργανα, που δεν είχαν οι άνδρες των μπροστά της στη θέση του, είχαν οι γυναίκες στη μήτρα και τους οθήκες στη θέση τους, αλλά παρόλα αυτά δεν είχαν μεταξύ τους μία υγιή σχέση. Όπως έχω πει σε ένα πρόσφατο βίντεο που μιλήσαμε για το πώς είναι το σεξ που κάνουν η νάρκηση, ο καλός άνθρωπος κάνει καλό σεξ. Η καλή σχέση κάνει καλό σεξ. Και θα εξερευνήσουμε αυτά τα ζητήματα μέσα από τα βίντεο τα οποία θα μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτό το playlist. Αυτό το βίντεο, κατά τη γνώμη μου, είναι κατάλληλο και για παιδιά εφηβικής ηλικίας. Και θέλω κλείνοντας να αφήσω ένα μήνυμα σε αυτά τα παιδιά, ότι το σώμα τους είναι δικό τους, το σώμα τους του ανήκει εσύ έχεις την επιλογή πώς θα χρησιμοποιήσεις το σώμα σου, να μην λες ναι σε κάτι που δεν θέλεις, να μην υποκύπτεις τις πιέσεις των άλλων, μην ξεκινήσει τη σεξουαλική σου ζωή αν δεν είσαι σίγουρος, αν δεν είσαι σίγουρο ότι αυτό θέλεις να κάνεις. Δεν πειράζει αν κάποιος αργήσει να ξεκινήσει τη σεξουαλική του ζωή, δεν πειράζει αν τώρα νιώθεις ότι δεν σας αρέσει το σώμα σου έτσι όπως εξελίσσεται. Είναι πολύ φυσιολογικό ένας έφηβος να νιώθει δυσφορία με το σώμα του και να δυσκολεύεται με όλες αυτές τις αλλαγές που έχουμε περιγράψει ότι γίνονται κατά τη διάρκεια της προεφηβείας και της εφηβείας. Είναι ένας φοβιστικός κόσμος ο σεξουαλικός κόσμος, αλλά είναι συναρπαστικός και είναι ένα παιχνίδι που άμα τους κανόνες μπορείς να το παίξεις και να κερδίζεις κάθε φορά. Μας το εύχομαι, σας το εύχομαι. Φιλιά!